πολίτες της Βόρεινας, φίλες, φίλοι, σύντροφοι, συντρόφοι σας, ευχαριστούμε θερμά για την τόσο μαζική παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Είναι τεράστια τιμή και χαρά που έχουμε σήμερα μαζί μας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Για να είμαστε ειλικρινείς, το ξαναέχουμε. Γιατί ο πρόεδρος είναι γνωστό ότι έχει επισκεφθεί πολλές φορές τη Φλόρινα και την περιφερειακή μας ενότητα. Αυτή τη φορά βρίσκεται στα πλαίσια του εγχειρήματος της διεύθυνσης του κόμματος σε μια ανοιχτή διαδικασία επαφής με την κοινωνία. Η διεύθυνση του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα εγχείρημα και ταυτόχρονα μια εντολή και μια ανάγκη. Ανάγκη αποτελεί γιατί είναι ίσως η μοναδική διέξοδος απέναντι στην καταθλιπτική κυριαρχία που ασκεί η Νέα Δημοκρατία και το πολιτικό της σύστημα στην κοινωνία με τη μηντιακή της κυριαρχία, και ταυτόχρονα αποτελεί και μια εντολή, καθώς είναι αποτέλεσμα επανειλημμένων εκλογικών αναμετρήσεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ κατατέχει από τον ελληνικό λαό ως η κυρίαρχη πολιτική δύναμη, η οποία καλύπτει τον χώρο της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Κατά συνέπεια, σε αυτό το πλαίσιο είναι εδώ μαζί μας ο Πρόεδρος για να συζητήσει μαζί σας. Η βραδιά ανήκει σε εσάς και τον Πρόεδρο. Για την οικονομία της συζήτησης θα δώσω το λόγο στη συντρόφισσα βουλευτή την Πέττη την Μπέργα για έναν χαιρετισμό. Μετά ο Πρόεδρος θα κάνει μια εισαγωγική τοποθέτηση. Θα τροφοδοτήσει νομίζω τη συζήτηση με ερωτήσεις, απορίες, τοποθετήσεις για να κάνουμε ένα ζωντανό διάλογο. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι στην είσοδο της αίθουσας υπάρχει τραπεζάκι όπου υπάρχουν συντρόφια τα οποία μπορείτε να πάτε να εγγραφείτε στο κόμμα είτε με απογραφικό δελτίο είτε μέσα από την πλατφόρμα. Κλείνοντας, δίνω τον λόγο στην Πέττη. Σας ευχαριστώ θερμά για μια ακόμα φορά για την παρουσία σας. Εγώ θέλω να καλωσορίσω τον Πρόεδρο στον τόπο μας, στην περιοχή μας, έναν τόπο που κατέχει, που είναι ευρωεκλογική θέση στα διαχρονικά ταραγμένα Βαλκάνια, ένα πηγενέλα λαών, ανακάτεμα γλωσσών, συνηθιών, μουσικών. Ίσως είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που φέρουν και την πλειοψηφία των συμπολιτών μας καταρχήν θετικούς και να καταλαβαίνουν τα ωφέλη από τη Συμφωνία των Πρεσπών που πετύχαμε ως κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ. Καλωσορίζω, Πρόεδρε, επίσης στο νομό με τις έξι λίμνες, τα μαγευτικά βουνά με τα πλούσια παραγωγικά δάση, με την Παγωνιά και την Ομίχλη. Ίσως αυτή η μουντάδα που τη πάει τη πόλη είναι αυτή που εμπνέει τους πολλούς καλλιτέχνες μας που την αντιμετωπίζουν με χρώμα και δημιουργία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αγγελόπουλος έχει στολίσει τις ταινίες του με τη Φλόρινα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι η πόλη των γραμμάτων και των τεχνών. Η Παιδαγωγική Ακαδημία χρονολογείται από το 1933. Συγχρόνως όμως έχει και ένα ανθρώπινο δυναμικό. Πολύ σοβαρό, πολύ αξιόλογο. Είναι άνθρωποι που μοχθούν, παράγουν, καλλιεργούν, μεταποιούν, ανοίγουν νέες αγορές, είναι περίφημα τα κρασιά του Αμιντέου. Ενώ παράλληλα έχει στηρίξει και το μεγαλύτερο, όπως και η ευρύτερη Δυτική Μακεδονία, βιομηχανιστικό εγχείρημα που είναι το λιγνητικό κέντρο, το μεγαλύτερο στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Συγχρόνως είχε να διαχειριστεί βέβαια τις πολλαπλές επιπτώσεις από αυτή τη λιγνητική δραστηριότητα, επιπτώσεις και στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στο κοινωνικό. Το Πανεπιστήμιο είναι χαρακτηριστικό για την πόλη μας. Είπαμε ότι η Ακαδημία είναι από το 1933. Έχουν έντονη παρουσία και σχολή καλών τεχνών και η γεωπονική. Δυστυχώς όμως, τελευταία είχαμε δυσάρεστες εξελίξεις. Είναι όλο γνωστό, η πόλη ανησυχεί, η πόλη αγαπάει το Πανεπιστήμιο, γιατί είναι συνδεδεμένο με την ιστορία της, με την εξέλιξή της και γιατί και τα νέα τμήματα που δυστυχώς έχουν εξαγγείλει τα ανασταλεί η λειτουργία τους είναι συνδεδεμένες στις γνώσεις, συνδεδεμένες με την αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Ανησυχούμε βεβαίως και για την νέα περιφερειακή αρχή. Δεν εντάσσει το κάθετο άξονα, ο οποίος είναι στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ανησυχούμε με την κολλησιεργή για την διάνοιξη της συνοριακής διάβασης στο λαιμό. Και βεβαίως ο Πρωθυπουργός εξήγηλε χωρίς σχέδιο, χωρίς όραμα, χωρίς ντροπή, θα έλεγα, το κρίσιμο των μονάδων του 28. Και περιμένουμε βέβαια τις εξελίξεις. Θα σταματήσω όμως εδώ και θα πω ότι σήμερα γι' αυτό είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να ανοίξουμε το δημόσιο διάλογο,
να κάνουμε δημόσιες πολιτικές που θα αφήσουν προστιθέμενη αξία και στην πατρίδα αλλά και στην περιοχή μας και να πούμε ότι η συννεφιά, τα μαύρα σύννεφα, η μουτάβα θα είναι μόνο καιρικά φαινόμενα. Δεν θα μας γυρίσουν στις σκοτεινές εποχές της μυσαλλοδοξίας και του διχασμού. Ανοίγοντας λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία, ας παλέψουμε όλοι και όλες μαζί για τη δημοκρατία, τη φιλία, την αλληλεγγύη, την ειρήνη, την ανάπτυξη, την πρόοδο. Δίνω το λόγο όμως στον Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Είναι μεγάλη η χαρά μου που ξαναβρίσκομαι στην όμορφη Φλόρινα για άλλη μια φορά. Είναι για μένα ιδιαίτερο το γεγονός ότι δεν βρίσκομαι στη Φλόρινα προεκλογικά για να ζητήσουμε ψήφο, αλλά βρίσκομαι μετά τις εκλογές. Και βρίσκομαι όχι για να ζητήσουμε την ψήφο, αλλά να ζητήσουμε τη γνώμη, την άποψη, τις σκέψεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τη συμμετοχή σας. Τη συμμετοχή σας σε μια μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια που κάνουμε να ανασυγκροτήσουμε την μεγάλη, γιατί έτσι θέλουμε να είναι, τη μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική παράταξη του τόπου μας μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Προοδευτική Συμμαχία. Να αντιστοιχίσουμε την κοινωνική δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 8 χρόνια με την οργανωτική του δυναμική και την παρουσία του στις τοπικές κοινωνίες. Και να ζητήσουμε από όλους εσάς που μας στηρίζετε όλα τα προηγούμενα χρόνια και μας παρακολουθείτε, όχι απλά να είστε παρόντες και παρούσες σε μία πολιτική εκδήλωση ως ακροατές ή χειροκροτητές, όχι απλά να προσέρχεστε σε μία διαδικασία ψηφοφορίας κάθε 4 χρόνια, αλλά να είστε συμμέτοχοι, κεντρώντες, στην καθημερινή πάλη και μάχη, στα καθημερινά μικρά και μεγάλα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας, στα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο. Διότι, νομίζω θα το έχετε διαπιστώσει όλοι σας, δεν θέλω να πω περισσότερα γι' αυτό, αλλά έχω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και για τη Δυτική Μακεδονία, τη Φλόρινα, τον τόπο σας, αλλά και για τη χώρα συνολικά. Και αυτό το λέω διότι στις 7 του Ιούλη είχαμε ένα πισωγύρισμα. Δεν, το έχω πει κι άλλη φορά, δεν είχαμε μια απλή εναλλαγή στην διακυβέρνηση του τόπου. Αλλά είχαμε την παλινόρθωση ενός συστήματος εξουσίας και ενός πολιτικού προσωπικού που είχε και έχει τη βασική ευθύνη με τις πολιτικές που ακολούθησε για τη χρεοκοπία της χώρας. Και σήμερα το ίδιο πολιτικό προσωπικό ακολουθώντας τις ίδιες συνταγές, την ίδια πολιτική, αλλά ταυτόχρονα, και επιτρέψτε μου την έκφραση, πιο ασίδωτο, ακριβώς διότι αισθάνεται παντοδύναμο. Και αισθάνεται παντοδύναμο όχι γιατί ο ελληνικός λαός έδωσε μια ετοιμιγωρία την οποία σεβόμαστε, αλλά αισθάνεται παντοδύναμο διότι και πριν τις εκλογές και δυστυχώς ακόμα χειρότερα μετά τις εκλογές έχει μια πρωτοφανή συσσόρευση δύναμης μέσων ενημέρωσης που επιχειρούν να μετατρέψουν τη μέρα σε νύχτα, την ομίχλη σε λιακάδα. Αυτό λοιπόν το πολιτικό προσωπικό και αυτό το πολιτικό σύστημα που χρεοκόπησε τη χώρα σήμερα, την οδηγεί εκ νέου σε κρίσιμες καμπές, σε κρίσιμες ατραπούς, σε ολισθηρούς για τη δημοκρατία, τα δικαιώματα, δρόμους. Και θέλω, αφού σας υποσχεθώ ότι δεν θα μιλήσω πολύ, γιατί θέλω να δώσω τον λόγο σε εσάς και να απαντήσω στα ερωτήματά σας, να αναφερθώ επιγραμματικά σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν την επικαιρότητα. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, προχθές κατέθεσα μία ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Η πρώτη ερώτηση που κατέθεσα, αξιοποιώντας το λεγόμενη ώρα του Πρωθυπουργού που είχε καθιερωθεί από τη δική μου θητεία, μάλλον από τον Γιώργο του Παπανδρέου, αν δεν κάνω λάθος, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, μέχρι τώρα φρόντισε να απαντήσει μονάχα σε ερωτήσεις βουλευτών του ΚΙΝΑΛ, που αν δεν κάνω λάθος ήταν πάσες για να σκοράρει σε κενό τέρμα. Διότι επιμένουν αντί να κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, να κάνουν αντιπολίτευση στην προηγούμενη κυβέρνηση, στη σημερινή αντιπολίτευση. Όμως η ερώτηση που του κατέθεσα είχε
μια ιδιαίτερη σημασία, διότι ανεδείκνυε και αναδεικνύει το γεγονός ότι ενώ ομνίουν στον νόμο και την τάξη, στην ευταξία, την ίδια στιγμή κάνουν τα στραβά μάτια. Κάνουν τα στραβά μάτια στους εγκληματίες του κρίματος, σε αυτούς που φοράνε κουστούμια και γραβάτες, στους τραπεζίτες που έχουν ποινικές διώξεις για οικονομικά εγκλήματα, έχοντας προσυπογράψει τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και σε όλους εκείνους που έχουν διαπράξει οικονομικά εγκλήματα και έχουν κατασχεθεί τα περιουσιακά τους στοιχεία, έχουν παγώσει τα περιουσιακά τους στοιχεία και εξαιτίας της αργοπορίας του δικαστικού μας συστήματος λιμνάζουν οι υποθέσεις τους και έσπευσε με τις αλλαγές του ποινικού κώδικα που ψηφίσανε χθες να τους δώσει τη δυνατότητα να πάρουν πίσω τα χρήματά τους αν έχει παρέλθει ένα χρονικό διάστημα 18 μηνών δίχως να εκδικαστούν οι υποθέσεις. Και ταυτόχρονα επεσήμανα και την επιλογή τους, να μην υπερψηφίσουν την ερμηνευτική διάταξη στο άρθρο 86 του Συντάγματος, τον περιβόητο νόμο περί ευθύνης υπουργών, αυτό το άθλιο κατασκεύασμα που δημιουργεί διαφορετικά μέτρα και σταθμά για όλους τους υπόλοιπους πολίτες απέναντι στη δικαιοσύνη από ό,τι στους πολιτικούς. Ένα νόμο που έχει δημιουργήσει ένα χάσμα αγεφύρωτο ανάμεσα στους πολίτες και στην πολιτική. Καταθέσαμε λοιπόν κατά τη διάρκεια της συνταγματικής αναθεώρησης στην πρώτη φάση μία ερμηνευτική διάταξη κατά την οποία λέμε το πάρα πολύ απλό ότι η δωροδοκία δεν είναι στα καθήκοντα του Υπουργού. Δεν είναι στα καθήκοντα του Υπουργού να δωροδοκείται, να χρηματίζεται. Και άρα δεν μπορεί, έστω και με βάση αυτό το άθλιο άρθρο 86, το οποίο τώρα υποκριτικά όλοι λένε ότι θα αλλάξουμε, δεν μπορεί να λογίζεται παραγραφή για αδικήματα δωροδοκίας όσα χρόνια και περάσουν, αν αυτή η δωροδοκία, ο χρηματισμός, αποδειχθεί και οι εισαγγελείς και οι δικαστές προχωρήσουν τις διαδικασίες. Και δεν υπερψήφισαν ούτε στην πρώτη διαδικασία, πήρε 176 ψήφους και όχι 180, ούτε τώρα υπερψηφίζουν την ερμηνευτική αυτή διάταξη. Και το ερώτημα λοιπόν απέναντι στον Πρωθυπουργό ήταν γιατί αυτή η στάση, η μεροληπτική, αυτή η στάση της επιείκειας απέναντι στους οικονομικούς εγκληματίες, η ασυλία στους τραπεζίτες, το ξεπάγωμα των περιουσιακών στοιχείων όσων έχουν διαπράξει εγκληματικές πράξεις, αλλά ταυτόχρονα και αυτή η συνεχιζόμενη ασυλία στα πολιτικά πρόσωπα, πρώην υπουργούς που έχουν διαπράξει αδικήματα και θέλουν να παραγράφονται αυτά, ενώ για τον απλό πολίτη, για τον απλό επιχειρηματία, προφανώς και δεν υπάρχει παραγραφή. Δεν πιστεύω να ξαφνιάζεστε από το γεγονός ότι σήμερα μας απάντησε ότι δεν θα έρθει στη Βουλή να απαντήσει. Αυτό όμως που μπορεί να σας ξαφνιάζει, αυτό το οποίο μπορεί να σας ξαφνιάζει, επίσης δεν πιστεύω να ξαφνιάζεστε από το γεγονός, ότι όλα όσα σας λέω, και για την ερώτηση, αλλά και για τα δεδομένα που σας ανέλησα, δεν τα ακούσατε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εθνικής εμβέλειας το προηγούμενο διάστημα. Δεν είδατε καμία ιδιαίτερη αναφορά στο δελτίο των ειδήσεων, ή κάνω λάθος. Ούτε στα μεγάλα δημοσιογραφικά sites, ούτε στις εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, τις περισσότερες. Αυτό όμως που μπορεί να σας ξαφνιάσει, είναι ότι σήμερα ένα δημοσίευμα των Financial Times, ένα δημοσίευμα της εγκυρότερης οικονομικής εφημερίδας σε διεθνές επίπεδο, η βρετανική Financial Times, έχει κεντρικό θέμα το ξέβλημα χρήματος που ψήφισε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και έχει ως κεντρικό θέμα, λέγοντας ότι αυτή η απόφαση αφορά κάποιους συγκεκριμένους λίγους που θα υποφεληθούν, Έλληνες εφοπλιστές, εξέχοντες επιχειρηματίες και πρώην τραπεζίτες, υπό έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
ενώ τα περιουσιακά του στοιχεία ήταν παγωμένα τα τελευταία 2 έως 7 χρόνια, κανείς κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, λέει το ρεπορτάζ. Η κίνηση αυτή εξέπληξε τους Έλληνες δικαστές. Η Ελλάδα είναι τώρα πιθανό να υποβαθμιστεί στους διεθνείς δείκτες για την επιχειρηματική δραστηριότητα με επιπτώσεις στο επενδυτικό ενδιαφέρον. Αυτοί οι οποίοι ομοίουν στις επενδύσεις και στην ανταγωνιστικότητα. Αναφέρει το γεγονός ότι του κατέθεσα ερώτηση και καταλήγει λέγοντας ότι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ χρήματα τα οποία είχαν δεσμευθεί από οικονομικούς εγκληματίες του Λευκού Κολάρου θα επιστραφούν σε αυτούς. Λες και φίλοι, αν αναλογιστούμε ότι η παρόμοια σιωπή των αμνών στην κοινή γνώμη, στα μέσα ενημέρωσης, υπήρχε όλο το προηγούμενο διάστημα και για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Και βλέπουμε τις τελευταίες μήνες το σκάνδαλο των σκανδάλων να θέλουν να μετατρέψουν το σκάνδαλο σε σκευωρία και να μετατρέπουν τον υπαριθμόν ένα κατηγορούμενο, τον συντονιστή του εκμαυλισμού γιατρών, δημοσιογράφων και πολιτικών του Διευθύνοντος Συμβούλου της Νοβάρτης στην Ελλάδα, να τον μετατρέπουν σε αξιόπιστο μάρτυρα. Σε άμεσο συντονισμό βεβαίως μεταξύ τους, ο ίδιος με τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Σιωπή των αμνών και για την Νοβάρτης, σιωπή των αμνών και για όσα σας κατήγγειλα πιο πριν. Όμως και για την Νοβάρτης υπήρξε, όχι φυσικά κανένα μεγάλο κανάλι στην Ελλάδα για να αναδείξει το θέμα, σκευωρία λένε όλοι αυτοί, αλλά η ελβετική δημόσια τηλεόραση. Η ελβετική δημόσια τηλεόραση, η οποία με ένα ντοκιμαντέρ ανέδειξε το μεγάλο αυτό σκάνδαλο σε όλες τις διαστάσεις, την ελληνική του πτυχή, διότι είναι διεθνές σκάνδαλο, τον υπαριθμό ένα κατηγορούμενο και συντονιστή τον Φλουζή να βγαίνει και να λέει απευθυνόμενος σε στελέχη της επιχείρησης το πώς συντόνιζε τους πολιτικούς και τους υπουργούς για να κρατάει ψηλά τις τιμές του φαρμάκου, σε μια στιγμή που ο μέσος Έλληνας φορολογούμενος και ο συνταξιούχος που έβλεπε τις περικοπές στις συντάξεις και ο μισθωτός στους μισθούς του πλήρωνε 5, 6, 7 φορές ακριβότερα τα φάρμακα της Νοβάρτης, γιατί αυτό είναι το σκάνδαλο, το μεγάλο σκάνδαλο, και τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος είχε τον κινησμό και το θράσος να δηλώσει στην ελβετική δημόσια τηλεόραση ότι εντάξει, χρηματίστηκαν πολιτικοί στο σκάνδαλο αυτό, αλλά η Νοβάρτης έσωσε και ζωές με τα φαρμακά της. Και δεν βρέθηκε ουδής να τον ρωτήσει ή να τον αναγκάσει τον σημερινό υπουργό ποιοι πολιτικοί χρηματίστηκαν. Τα λέω αυτά διότι είμαι βέβαιος ότι σήμερα αυτό το συγκλονιστικό δημοσίευμα της Financial Times, που δημιουργεί ένα στίγμα για τη χώρα σε διεθνές επίπεδο, δεν πρόκειται να το δείτε ως είδηση στη συντριπτική πλειοψηφία των δελτίων ειδήσεων των κεντρικών τηλεοπτικών σταθμών της Αθήνας. Στοιχηματίζω. Και το λέω αυτό πιστεύοντας ότι έχουμε περάσει δυστυχώς σε μια εποχή όπου αυτό το οποίο διακυβεύεται μέσα από αυτή την προσπάθεια μεθόδευσης των ίδιων, της ίδιας της πληροφορίας και των ειδήσεων που παρέχονται στην κοινή γνώμη, έχουμε περάσει σε μια εποχή που αυτό που κινδυνεύει είναι η ίδια η δημοκρατία στον τόπο μας. Διότι όταν οι πολίτες δεν ενημερώνονται πλουραλιστικά και σφαιρικά, δεν μπορούν να αποκτήσουν άποψη για το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν αναζητάμε κανέναν να υποστηρίξει εμάς ή να μην κατηγορήσει εμάς ή να μην μας κάνει κριτική για τα λάθη και τις παραλήψεις μας. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι να μην γυρίσουμε συνολικά σαν ελληνική κοινωνία στις εποχές εκείνες όπου για να ενημερωθούμε ανοίγαμε την Deutsche Welle και τους ξένους σταθμούς. Όπως τώρα περιμένουμε να γράψει κανένα άρθρο η Financial Times και
να βγάλει κάνα ντοκιμαντέρ η δημόσια ελβετική τηλεόραση. Φίλες και φίλοι, θέλω επίσης να πω ότι σε αυτούς τους 4 μήνες διαψεύστηκαν με πολύ μεγάλη ταχύτητα οι προσδοκίες εκείνες που είχε δημιουργήσει προεκλογικά ο κ. Μητσοτάκης και οι υποστηρικτές του, ότι με το που θα κερδίσει τις εκλογές, καλά δεν αναφέρομαι στα όσα έλεγε ότι θα γίνει πιο γαλανός ουρανός και άλλα όμορφα πράγματα, αλλά με το που θα κερδίσει τις εκλογές ως διαμαγείας, η μεσαία τάξη λεγόμενη, αυτή δεν ήταν σημαία του πριν τις εκλογές, θα δει μπροστά της να αλλάζει η πραγματικότητα και η ζωή της. Ανταυτού, αυτό το οποίο βλέπουμε τους 4 αυτούς μήνες, είναι να τρώνε από τα έτοιμα και να σκορπάνε αυτά που εμείς με κόπο μαζέψαμε για να βγάλουμε τη χώρα έξω από την κρίση. Θέλω να σας θυμίσω ότι από τον Αύγουστο του 18, 21 Αυγούστου που βγήκαμε από τα μνημόνια, από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης των Αγίων και μετά τον προϋπολογισμό του 19 έως και τις εξαγγελίες που κάναμε το Μάιο-Ιούνιο του 19, είχαμε προχωρήσει σε μια επεκτατική πολιτική δημοσιονομική με ελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης στους αδύναμους, που αν συμπεριλάβει και την μη εφαρμογή της απαράδεκτης επιλογής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις περικοπές στις συντάξεις, αθρηστικά όλα τα μέτρα που πήραμε ήταν πάνω από 4 δις. Αυτοί κέρδισαν τις εκλογές λέγοντας ότι θα τα αλλάξουν όλα, και αυτό που έχουν κάνει μέχρι τώρα είναι να προσθέσουν μόλις 200 εκατομμύρια στον έμφυα που εμείς είχαμε ψηφίσει. Και αυτά τα 200 εκατομμύρια στον έμφυα, ενώ εμείς είχαμε βάλει ένα 30% μεσοσταθμικά, το οποίο όμως θα έφτανε στο 50% για τους μικροϊδιοκτήτες και χαμηλότερα για τους μεγαλοϊδιοκτήτες, αυτοί προσθέσαν 200 εκατομμύρια, στοχευμένα όμως τους μεγαλοϊδιοκτήτες. Και τώρα φέρνουν ένα φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο είναι πολύ διαφημισμένο, το οποίο όμως μοιράζει, διανέμει μάλλον, το δημοσιονομικό περιθώριο που εμείς δημιουργήσαμε, το διανέμει στοχευμένα πάλι με άδικα κατά την άποψή μας κριτήρια. Και θα εξηγήσω γιατί. Το διανέμει κατά κύριο λόγο στις επιχειρήσεις με μεγάλα κέρδη, στα μερίσματα των κερδών των επιχειρήσεων και όχι οριζόντια στους επιχειρηματίες, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μισθωτούς. Εμείς είχαμε εξαγγείλει το Μάιο που μας πέρασε ότι θα προχωρήσουμε στη μείωση της προκαταβολής φόρου από το 100 στο 50% και στην κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης. Αρνούνται να προχωρήσουν προφανώς αυτές τις επιλογές, αλλά στοχευμένα μειώνουν 4 μονάδες τη φορολογία των επιχειρήσεων. Όμως προσέξτε, γιατί είναι άδικη και άνηση αυτή η κατανομή. Διότι όταν έχεις μια επιχείρηση όπως το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών στον τόπο μας, έτσι λένε τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, που έχουν κέρδη ως 5.000 ευρώ, αν σου μειώσει κανείς το φόρο 4% δεν κερδίζεις τίποτα. Κερδίζεις 200 ευρώ το χρόνο. Αν όμως αντί για 5.000 ευρώ έχεις 1 εκατομμύριο κέρδη, τότε 4 μονάδες σου δίνει ένα πολύ σοβαρό ποσό. Άρα λοιπόν στοχευμένες οι ελαφρύνσεις στους έχοντες και στους κατέχοντες, στους προνομιούχους να το πω έτσι, στους παρά την κρίση προνομιούχους. Και ανταυτού οι μεγαλεπίβολες υποσχέσεις περί μεγάλων ελαφρύνσεων περιορίστηκαν, δεν τα λέω εγώ, τα λένε δικές τους εφημερίδες, σε 17 ευρώ το χρόνο που θα είναι οι ελαφρύνσεις με βάση το φορολογικό νομοσχέδιο, 17 ευρώ το χρόνο για όσους έχουν εισόδημα από 20 έως 50.000 δηλαδή για τη λεγόμενη μεσαία τάξη. Και την ίδια στιγμή, βάζοντας ως προϋπόθεση
για να έχεις το αφορολόγητο στα 9.500 ευρώ, τη συλλογή αποδείξεων, ηλεκτρονικών αποδείξεων, βγάζοντας και έξω το ενίκιο από τα αποδεικτικά στοιχεία, βάζει επιπρόσθετα εμπόδια που ενδεχομένως να οδηγήσουν πολλούς μεσαίους, ας το πω έτσι, την απώλεια του αφορολόγητου στα 9.500 ευρώ και σε επιπλέον επιβαρύνσεις. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και την απόφασή τους να σώσουν εντός εισαγωγικών τη ΔΕΗ, μετακυλίοντας το κόστος στους καταναλωτές, 500 εκατομμύρια μετακυλίουν στους καταναλωτές, και αυξάνουν 100 ευρώ το χρόνο στο μέσο νοικοκυριό την τιμή του ρεύματος και στις επιχειρήσεις 17%, έτσι ξέραμε και εμείς να τη σώσουμε τη ΔΕΗ, να μετακυλήσουμε το κόστος στους καταναλωτές, αλλά εμείς το αντίθετο κάναμε. Εμείς κάναμε έκπτωση στους καταναλωτές 12% και ταυτόχρονα μειώσαμε το χρέος επιχείρησης 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αν λοιπόν προσθέσουμε την επιβάρυνση στο ηλεκτρικό ρεύμα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτή η καραμέλα περί ελάφρυνσης της μεσαίας τάξης ήταν μια προσδοκία η οποία όχι μόνο δεν επαληθεύεται, αλλά το αντίθετο βλέπουμε. Και το κυριότερο όλων είναι ότι η κυβέρνηση αυτή δεν είναι μονάχα μεροληπτική προς όφελος των ελίτ και των ισχυρών, των οικονομικών εγκληματιών όπως εξήγησα πιο πριν, των τραπεζιτών και με των μεγάλων επιχειρηματιών που έχουν δημευθεί οι περιουσίες τους και τους χαρίζει τώρα πίσω, αλλά είναι μεροληπτική και εις βάρος των αδύναμων και ιδιαίτερα του κόσμου της εργασίας. Διότι το πρώτο πράγμα που κάναμε, σε χρόνο ρεκόρ, και πρέπει να το παραδεχτώ σε αυτό, ήταν πάρα πολύ έτοιμοι, ήταν να πιάσουν τις θέσεις της εξουσίας και να μεγαλώσουν το κράτος των μετακλητών, αυξάνοντας και τις αμοιβές τους, και να διαλύσουν τις εργασιακές κατακτήσεις, όλα όσα εμείς δώσαμε στους εργαζόμενους μετά το τέλος των μνημονίων, σε ό,τι αφορά τις λογικές διαπραγματεύσεις, σε ό,τι αφορά την επεκτασιμότητα των λογικών συμβάσεων, σε ό,τι αφορά την υποχρέωση των εργοδοτών να αιτιολογούν τις απολύσεις και σε ό,τι αφορά τις δρομολογημένες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό που τώρα παγώνουν. Αν λοιπόν όλα αυτά τα βάλει κανείς στην άκρη, τι μένει? Μένει η ανικανότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί το μόνο θέμα που τους αφήσαμε χωρίς να είναι στρωμένο, το προσφυγικό, γιατί αυτό δεν μπορεί να είναι στρωμένο από τη φύση του, να είμαι ειλικρινής. Όλα τα άλλα λέγανε ότι έχουν τέταρτο μνημόνιο και τώρα δίνουν παροχές στους προνομιούχους μένα, αλλά δίνουν από ποιο, από το τέταρτο μνημόνιο, από τους κόπους και τις θυσίες που εμείς αφήσαμε πίσω. Όλα τα άλλα τα αφήσαμε στρωμένα. Ένα θέμα δεν είχαμε αφήσει στρωμένο. Το προσφυγικό. Και τι γίνεται στο προσφυγικό? Εκεί που λέγανε προεκλογικά ότι τους πρόσφυγες και τους μετανάστες τους φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η πολιτική του, ξαφνικά αναλάβουν αυτή τη διακυβέρνηση και τετραπλασιαστήκανε οι ροές. Και ήρθανε, επιστρέψανε στην πραγματικότητα και παραδεχθήκαν και οι ίδιοι ότι είναι ένα γεωπολιτικό πρόβλημα. Αλλά χωρίς σχέδιο αντιμετώπισης και επίλυσης. Διότι η πρώτη τους επιλογή ήταν να καταργήσουν το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, μια χώρα με τόσο μεγάλες ροές, στην πρώτη γραμμή. Στην πρώτη γραμμή του προβλήματος, η πρώτη τους κίνηση είναι να καταργήσουν το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Και ταυτόχρονα να προχωρήσουν σε μια σειρά από παλινοδίες και να βρίσκονται όμως σήμερα κυρίως εγκλωβισμένοι και στη ρητορική τους, την προεκλογική, αλλά και τη μετεκλογική δυστυχώς, με τις ανόητες δηλώσεις τελεχών τους περί εισβολέων, περί μπάρμπεκιου με σουβλάκια έξω από τις μονάδες της φιλοξενίας και όλα αυτά τα τραγελαφικά τα οποία βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα. Και βεβαίως, το αφήνω για το τέλος αυτό, δεν μπορώ να αναφερθώ, άλλη μία μεγάλη απόδειξη της προεκλογικής απάτης, πέραν του προσφυγικού, ήταν το μακεδονικό, η Συμφωνία των Πρεσπών. Όπου εκεί που δηλητηρίασαν την ελληνική κοινωνία, που πότισαν με δηλητήριο και με ψέμα τον ελληνικό λαό και έπαιξαν με τις ευαισθησίες του ελληνικού λαού σε κρίσιμα εθνικά θέματα, και μας δίχασαν και μας προπυλάκησαν και μας είπανε προδότες,
ήρθαν αμέσως μετά τις εκλογές και τι είπανε, όχι απλά θα την τηρήσουμε τη συμφωνία, αλλά θα την τιμήσουμε τη συμφωνία των Πρεσπών. Και επειδή τόσο πολύ ενδιαφέρεται για το μακεδονικό και τη Μακεδονία μας ο κ. Μητσοτάκης, σήμερα εμφάνισε και ένα σήμα για τα μακεδονικά προϊόντα που είναι κακέκτυπο του σήματος της Νέας Δημοκρατίας. Ευτυχώς δεν προέβη στην μεγάλη καινοτομία να αλλάξει το σήμα το και για να λυθεί το πρόβλημα, όπως αρχικά είχε αφήσει να εννοηθεί. Είναι πράγματι κρίσιμο το θέμα, δεν ξέρω αν πρέπει να γελάμε ή να κλαίμε όλα αυτά. Αλλά είναι και τραγελαφικά, θα έλεγα. Είναι τραγελαφικά διότι σήμερα βλέπουμε ότι αυτή η μεγάλη στροφή που κάνει η κυβέρνηση στο κρίσιμο αυτό θέμα, και καλώς την κάνει, εγώ θα πω. Καλώς την κάνει η στροφή, διότι είναι αυτονόητο ότι εμείς δεν θα κατηγορήσουμε τη σημερινή κυβέρνηση διότι υιοθετεί την πολιτική μας. Την κατηγορούμε διότι προσπάθησε να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό και να εκλεγεί με το ζήτημα αυτό, διχάζοντας τους Έλληνες, όπως προσπάθησε να την βορυχήσει με την τραγωδία στο μάτι και μετά βγήκε στη σύνοδο του ΟΗΕ και είπε ότι οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Ο πολιτικός τους λόγος και η ρητορική ήταν βαθιά βουτυγμένη μέσα στο λαϊκισμό. Θέλησαν να χαϊδέψουν συντηρητικά ακροδεξιά ακροατήρια, θα έλεγα, και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το μεγάλο πρόβλημα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν από εδώ και στο εξής. Διότι τώρα δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις και να διαχειριστείς το προσφυγικό πρόβλημα όταν εσύ έχεις πείσει τους πολίτες και τους ψηφοφόρους σου ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εισβολείς και θα μας μολύνουν. Τώρα θερίσανε, σπήρανε θύελες, σπήρανε ανέμους και θερίζουνε θύελες. Ποιος τους θέλει? Και τι κάνουν όμως σήμερα, προκειμένου να κρύψουν την ανετοιμότητα, την ανετοιμότητά τους να διαχειριστούν το προσφυγικό πρόβλημα. Προκειμένου να κρύψουν την ανικανότητά τους εν μέρη, αλλά κυρίως προκειμένου να κρύψουν την αμφίσιμη πολιτική τους, τις αντιφάσεις τους, και προκειμένου να βρουν με κάτι να ταΐσουν αυτόν τον κόσμο που τον έθρεψαν προεκλογικά με ακροδεξιά ρητορία, τι κάνουνε? Τον ταΐζουνε με επικοινωνιακά σοου περί νόμου και τάξης. Κάτι έπρεπε να έχουν να τραπούν οι περιβόητοι μακεδονομάχοι των παλιών καιρών, οι οποίοι ξεχάστηκαν μετά τις εκλογές. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης συναντά τον Ζόραν Ζάεφ στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ το χαιρετίζω αυτό το γεγονός. Φανταστείτε τι θα κάνανε αυτοί οι περιβόητοι μακεδονομάχοι αν εγώ τον συναντούσα στη Θεσσαλονίκη. Θα είχαν κάνει, θα είχαν γίνει στο κεφαλαίο και τι κάνετε. Για να κρύψει όμως από την ατζέντα την επικοινωνιακή το γεγονός ότι τώρα αυτός τον συναντά χωρίς μακεδονομάχους μεσάριζες, κάτι πρέπει να τους ταΐσει αυτούς τους έρμους μακεδονομάχους ξεχασμένους. Και με τι τους ταΐζει? Τους ταΐζει με επικοινωνιακές επεμβάσεις των αστυνομικών δυνάμεων σε φοιτητές. Και με τη γνωστή καραμέλα που την ξέρουμε από παλιά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, λέει, με τους μπαχαλάκηδες. Και προσέξτε, γιατί εδώ είναι ένα θέμα επικίνδυνο κατά την άποψή μου. Εμείς δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι αντιλέγουμε ότι υπάρχουν φαινόμενα παραβατικότητας μέσα στα πανεπιστήμια, περιθωριακά όμως. Δεν είναι ο κανόνας. Πρέπει να αντιμετωπιστούν. Χρειαζόταν να αλλάξει ο νόμος για το άσυλο να αντιμετωπιστούν? Όχι είναι η απάντηση. Όχι είναι η απάντηση, διότι και με τον προηγούμενο νόμο, με μια απλή έγκληση, εκεί όπου υπήρχαν παράνομες δραστηριότητες, δεν μπορούσε να επέμβει. Γιατί τα κάνουν όμως αυτά? Ποια αυτά? Γιατί την επόμενη μέρα, αφού σωστά θα πω εγώ, επενέβησαν για να καθαρίσουν τον πανεπιστημιακό χώρο από ένα στέκι όπου είχαν μπουκάλια που πιθανώς
κάποιοι να θέλανε να τα χρησιμοποιήσουν ως βόμβες μολότοφ. Μάλιστα, γιατί την επόμενη μέρα θέλησαν να επέμβουν απέναντι σε φοιτητές που ούτε αναρχικοί, ούτε αντιεξουσιαστές, ούτε μπαχαλάκηδες ήταν, οι οποίοι θέλησαν να μπουν στη σχολή τους διαφωνώντας, δικαίωμά τους είναι, κομμάτι της πανεπιστημιακής κοινότητας είναι, με την απόφαση της εγκλήτου. Αν η κυβέρνηση είχε σαν στόχο να χτυπήσει τις όποιες μικρές, λέω εγώ, γιατί αυτοί έχουν δημιουργήσει και ένα κλίμα που ο μέσος Έλληνας νομίζει ότι στα πανεπιστήμια δεν κάνουν μαθήματα αλλά παρασκευάζουν μολότοφ. Δεν είναι έτσι πραγματικότητα. Αν λοιπόν ήθελε να χτυπήσει αυτές τις μικρές αιστείες ανομίας, όπως λένε, δεν θα είχε σαν μέλημα να διαχωρίσει αυτές τις μικρές αιστείες από το φοιτητικό κορμό, το φοιτητικό κόσμο. Η επιλογή τους να γενικεύσουν και να κατηγορήσουν και την αντιπολίτευση, να γενικεύσουν την εικόνα του μπάχαλου εντός εισαγωγικών και να την γενικεύσουν σε όλο το φοιτητικό κόσμο και να προβούν σε σκηνές οι οποίες θυμίζουν δεκαετία του 50 και του 60 υπό τις επιφημίες του κυρίου Βορύδη, που αργότερα κυκλοφορούσε με ρόπαλα και με βαριοπούλες ως νεολαίος της ΕΠΕΝ, δηλαδή του φιλοκομτικού κόμματος. Η επιλογή τους αυτή, κατά την άποψή μας, δεν είναι τυχαία και γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους, όταν για να τρέψουν το κοινό, το υπερσυντηρητικό και το ακροδεξιό, που τώρα δεν έχει να τραφεί με μακεδονομαχία και βεβαίως δεν του αρέσει να βλέπει τον Μητσοτάκη να συναντά τον Ζάεφ, ούτε τον Μητσοτάκη να ακολουθεί την πολιτική της μετεγκατάστασης προσφύγων σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Θέλουν να τον θρέψουν με επικοινωνιακά σοου και ταυτόχρονα θέλουν να δημιουργήσουν και την αίσθηση ότι την ευθύνη για τα όποια πιθανά επεισόδια που κάθε χρόνο δυστυχώς γίνονται στην επέδειξη του Πολυτεχνείου την έχει το φοιτητικό κίνημα και η Δημοκρατική Παράταξη που ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, με άλλα λόγια, λέγεται προβοκάτσια. Στείλουν μια προβοκατόρικη πολιτική και σε αυτή την προβοκάτσια εμείς δεν θα τσιμπήσουμε. Σε αυτή την προβοκάτσια εμείς θα πούμε η Δημοκρατική και Προοδευτική Παράταξη του τόπου είναι εδώ για να υπερασπιστεί την νομιμότητα. Όχι τα μπάχαλα, την νομιμότητα. Αλλά για να υπερασπιστεί και το δημοκρατικό δικαίωμα του τελευταίου νέου ανθρώπου στον τόπο μας να διακινεί ελεύθερα τις απόψεις και τις ιδέες του. Και να υπερασπιστεί και το δικαίωμα στην δημοκρατία, που δικαίωμα στη δημοκρατία είναι και η διαδήλωση, δικαίωμα στη δημοκρατία είναι η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Με αυτές τις σκέψεις, φίλες και φίλοι, θα κλείσω λέγοντάς σας ότι όλη αυτή η εικόνα που σας μετέφερα έχει να κάνει και με την με τις επιλογές της κυβέρνησης στον χώρο της παιδείας. Εσείς εδώ στην Φλόρινα, στη Δυτική Μακεδονία, έχετε τα τελευταία χρόνια ένα πανεπιστήμιο που έχει κάνει πολλά και σημαντικά άλματα προς τα μπρος. Και είμαι περήφανος που αυτό το πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής μας το στηρίξαμε. Ένα πανεπιστήμιο που ξεκίνησε με 4 σχολές και 8 τμήματα, σήμερα έχει 7 σχολές και 22 τμήματα που από το Σεπτέμβρη του 2020 προγραμματίζουμε να γίνουν 28. Και έρχεται με μια διοικητική απόφαση Υπουργός Παιδείας και 6 από τα τμήματα αυτά θα καταργεί ή εν πάση περιπτώσει αναστέλει τη λειτουργία τους. 2 από αυτά αφορούν τη Φλόρινα. Το τμήμα κινηματογράφου και, αν δεν κάνω λάθος, το τμήμα επιστήμης τροφίμων. Και αν κανείς συνδυάσει την εικόνα που αναπαράγουν στα μέσα ενημέρωσης, ότι δήθεν οι σχολές μας είναι άντρα ανομίας, με την εκδικητική πολιτική να κλείνουν νέα τμήματα και σχολές ή να μην επιτρέπουν να ανοίξουν τα τμήματα αυτά, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εδώ δεν είναι απλά και μόνο η επιλογή τους να εκδικηθούν την προηγούμενη κυβέρνηση ή εν διάφορη περιπτώσει να
δημιουργήσουν, να μην θελήσουν να καρποθεί η προηγούμενη κυβέρνηση ένα θετικό βήμα μπροστά. Μακάρι να ήταν μόνο αυτό. Είναι κάτι χειρότερο. Είναι ότι ο βασικός τους στόχος είναι να δημιουργήσουν χώρο για τα ιδιωτικά κολέγια και τα ιδιωτικά συμφέροντα στην υποβάθμια εκπαίδευση. Διότι αναστέλλοντας τη λειτουργία 38 πανεπιστημιακών βημάτων σε όλη την Ελλάδα, το Σεπτέμβρη του 2020 θα έχουμε λιγότερους 3,5 με 4,000 φοιτητές εισακταίους στην υποβάθμια εκπαίδευση. Και αν συγκυκλολογήσουμε και την ιδεολειπτική αιμονή να επαναφέρουν τη λεγόμενη βάση του 10, τότε θα φτάσουμε σε πολλούς χιλιάδες φοιτητές λιγότερους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και οι σχολές και τα τμήματα, τα πανεπιστήμια που θα πληγούν περισσότερο από αυτή την ιδεολειπτική επιλογή είναι οι σχολές, τα πανεπιστήμια και τα τμήματα τα περιφερειακά. Όπως το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας. Σας καλώ λοιπόν εσείς να πρωτοστατήσετε η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας στην απόκρουση αυτών των αντιδραστικών επιλογών. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η τοπική κοινωνία που πρέπει μπροστά να βγει και να διεκδικήσει, να ανοίξουν οι σχολές και να μην πληγεί ένα πανεπιστήμιο που έχει κάνει τόσα σημαντικά βήματα προς τα μπρος όλο το προηγούμενο διάστημα. Όπως επίσης, και κλείνω με αυτό, είναι δική σας η πρωτοβουλία και εσείς πρέπει να βγείτε μπροστά για να διεκδικήσετε το μέλλον για τον τόπο σας. Διότι όταν εξαγγέλουν αόριστα, χωρίς εθνικό σχέδιο, χωρίς προϋποθέσεις, το κλείσιμο όλων των λειτουργικών μονάδων το 2028, τότε αυτό, για όποιους καταλαβαίνουν γράμματα, σημαίνει ότι η Δυτική Μακεδονία σε λιγότερο από 8 χρόνια θα γίνει μια μαύρη κουκίδα στον χάρτη της Ελλάδας. Σημαίνει ότι εδώ θα έχουμε μια περιοχή η οποία θα εκτιναχθεί η ανεργία σε δυσθεώρητα ύψη και θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση ενεργειακής φτώχειας, αλλά και με κινδύνους πολύ σοβαρούς σε ό,τι αφορά την οικολογική ισορροπία, καθότι όλα τα λειτουργικά πεδία, αν κλείσουν χωρίς σχέδιο και χωρίς να αποκατασταθούν, αυτό εγκυμονεί πολύ μεγάλους κινδύνους, μια περιβαλλοντική βόμβα είναι για την περιοχή σας, πολύ μεγάλους κινδύνους και για την οικολογική ισορροπία. Εμείς λέμε 28 και πιο νωρίς αν θέλετε, αλλά με σχέδιο και με προϋποθέσεις. Και μέσα σε αυτό το σχέδιο και τις προϋποθέσεις θέτουμε ως στόχο να διατηρηθεί το επίπεδο το βιωτικό, να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να υπάρχει ανάπτυξη και πόροι που θα κατευθυνθούν στη Δυτική Μακεδονία. Διότι η δίκαιη μετάβαση είναι η πιο κρίσιμη συζήτηση που γίνεται σήμερα στην Ευρώπη και στον κόσμο, μετά την συζήτηση και την παραδοχή όλων για τα όρια στην εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Κανείς δεν διαφωνεί σε αυτό. Όμως, δεν μπορεί να ρίχνουμε στον κεάδα ολόκληρες περιοχές, δεν μπορεί να μην συζητάμε για την ενεργειακή ασφάλεια, δεν μπορεί να μην συζητάμε για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, δεν μπορεί τόσο κρίσιμα θέματα για το μέλλον της χώρας, το μέλλον της περιοχής σας, το μέλλον των παιδιών σας, να γίνονται στο πόδι με εξαγγελίες επικοινωνιακού χαρακτήρα. Και σε αυτό λοιπόν το ζήτημα, εγώ λέω ότι εσείς πρέπει να μπείτε μπροστά, η κοινωνία των πολιτών της Φλόρινας, της Πτολεμαΐδας, της Κοζάνης, όλης της Δυτικής Μακεδονίας, των Ρεβενών, της Καστοριάς, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, όσο εσείς του δίνετε δύναμη, τόσο μεγαλύτερες δυνατότητες έχει να παρεμβαίνει στα πολιτικά και κοινωνικά πράγματα του τόπου. Γι' αυτό λοιπόν εμείς σήμερα σας καλούμε να πάρετε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σας, αλλά να πάρετε και τις ζωές σας και τον μέλλον σας στα χέρια σας. Αν αυτό το καταφέρουμε, να είστε βέβαιοι, όχι μόνο θα αποτρέψουμε αυτά τα σχέδια που είναι επικίνδυνα για την κοινωνία και την κοινωνική συνοχή, αλλά πολύ γρήγορα θα είμαστε σε θέση να ξαναβρεθούμε στην διακυβέρνηση του τόπου για να οδηγήσουμε τη χώρα σε μονοπάτια προόδου, κοινωνικής δικαιοσύνης και προκοπής. Σας ευχαριστώ πολύ.